Αν είσαι μανούλα, μπορώ να σε καταλάβω απόλυτα. Η ώρα που έρχεται το παιδικό πάρτι για να το οργανώσεις και να τα φτιάξεις όλα εσύ, είναι βραχνάς. Έχω όμως λοιπόν μία πάρα πολύ ωραία ιδέα, τώρα ειδικά που είναι άνοιξη, για να φτιάξεις προσκλήσεις για τα παιδιά σου, τα οποία θα είναι μία πασχαλίτσα. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί αυτή η κατασκευή θα σε ξετρελάνει. Επειδή το παιδικό πάρτι πρέπει να έχει κόνσεπτ και εμείς εδώ κάνουμε μόνο κόνσεπτ στα παιδικά μας πάρτι, πρέπει να αποφασίσεις ποιο θα είναι το θέμα που θα συνοδεύει το πάρτι που θα οργανώσει το παιδί σου. Επειδή λοιπόν, όπως είπαμε, είναι άνοιξη και επειδή οι πασχαλίτσες είναι γύρω μας, είναι παντού και μας αρέσουν πάρα πολύ, να λοιπόν θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μία πρόσκληση που όμοιά της δεν έχεις ξαναδεί. Θα πάρουμε το κόκκινο, θα πάρουμε το μαύρο και θα πάρουμε και το ροζ. Το μαύρο θα κάνουμε τις βούλες και το κεφαλάκι της πασχαλίτσας μας. Το κόκκινο φυσικά θα είναι το εξωτερικό της κομμάτι και το ροζ θα είναι το εσωτερικό της, όπου θα γράψουμε και την πρόσκληση. Παίρνουμε το διαβήτη μας, παίρνουμε το χαρακάκι μας και μετράμε 20 πόντους από άκρη σ' άκρη. Και παίρνουμε το διαβήτη μας. Το φτάσουμε στο κέντρο που είναι το 10 και κάνουμε τον κύκλο μας. Και στο ένα κομμάτι μετράμε 1,5 εκατοστό, πάμε στη μία άκρη του κύκλου μας και από τη μία μεριά τραβάμε ένα ημικύκλιο ξανά. Αφού λοιπόν το φτιάξουμε εδώ, θα κόψουμε το μισό κομμάτι. Κόψαμε λοιπόν το ένα μας κομμάτι και κόβουμε ακριβώς άλλο ένα έτσι όπως είναι αυτό σε ένα άλλο κόκκινο χαρτόνι. Εγώ το έχω κόψει ήδη για να το έχω έτοιμο. Παίρνουμε πάλι το διαβήτη μας και ξεκινάμε να κάνουμε στρογγυλάκια τα οποία θα τα βάλουμε επάνω στα τεράκια της. Φτιάξαμε και τα κυκλάκια μας και κόβουμε και ένα στρογγυλό το οποίο είναι 20 cm και ουσιαστικά θα έρθει να κάτσει ακριβώς επάνω στα φτεράκια μας. Στη συναρμολόγηση θα μας βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το μικρό συνδετηράκι. Και αφού μπήκε ο διχαλωτός συνδετήρας μας, τον ανοίγουμε για ασφαλεία να μην μας φύγουν τα φύλλα. Είναι σχεδόν έτοιμη η πρόσκληση. Κοιτάξτε τι ωραία. Και αφού η πρόσκληση μας είναι έτοιμη, τι μένει από το να γράψουμε το κειμενάκι μας. Αφήστε τα παιδιά να χαρούν το πάρτι τους με την πρόσκλησή τους. Καλή επιτυχία!